Αναγνωρίζοντας τη συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για ασφαλή πλοήγηση των παιδιών και εφήβων στο διαδίκτυο, η κινητή τηλεφωνία Vodafone ανέπτυξε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Be Safe Online. Μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε με ασφάλεια το διαδίκτυο. Το πρόγραμμα Vodafone Be Safe Online έχει ως στόχο την ενημέρωση όλων όσων ασχολούνται με παιδιά, είτε είναι γονείς είτε είναι εκπαιδευτικοί, σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, είτε αυτή πραγματοποιείται μέσα από ένα κινητό τηλέφωνο είτε μέσα από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας που διοργάνωσε η Vodafone σε συνεργασία με τον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ετωλά Καρνανία στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο στο Μεσολόγγι, εξειδικευμένοι επιστήμονες μίλησαν για τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου, αλλά και για το πώς οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους προκειμένου να το χρησιμοποιούν με ασφάλεια. Ο ελεύθερος χρόνος σπαταλιέται πάρα πολύ, σε εισαγωγικά σπαταλιέται, έτσι, δημιουργικά με τα παιδιά, οπότε είναι καλό να γνωρίζουμε και τις άλλες παράμετρες που έχει αυτή η πονή ενασχόληση με την ψηφιακή τεχνολογία. Από την άλλη, ξέρουμε ότι στα σχολεία και στα προγράμματά μας τα παιχνίδια αυτά λειτουργούν πολύ αποδοτικά. Οι τεχνολογίες συνεταιρείς και η διάχυση της πληροφορίας είναι μεγάλη που μπορούν να μπουν πολύ εύκολα χωρίς να υπάρχει καθοδήγηση καν από τους γονείς. Από εκεί και πέρα, άπτεται στους γονείς να βάλουν το πλαίσιο ελέγχου ώστε τα παιδιά να μην είναι ανεξέλεγκτα μέσα στο μεγάλο χώρο του διαδικτύου. Θα πρέπει, πέρα από τα μαθήματα τα οποία παρακολουθούν τα παιδιά στην τάξη, στο γυμνάσιο και στο λύκειο κυρίως, έτσι, για το πώς πρέπει να χρησιμοποιούν το ίντερνετ, για το πώς πρέπει να χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές τους, θα πρέπει να τους πούμε, ακριβώς να τους αναδείξουμε τι προβλήματα μπορεί να υπάρξουν. Βασικό εργαλείο ενημέρωσης του προγράμματος της Vodafone αποτελεί η ιστοσελίδα vodafone.gr κάθετος Be Safe Online, η οποία δημιουργήθηκε για να εξοικειώσει τους γονείς και όλους όσους ασχολούνται με παιδιά και εφήβους, με τις δημοφιλείς διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, καθώς επίσης και τη διαδικτυακή τηλεφωνία και τηλεόραση. Το διαδίκτυο μπορεί να πει κανείς ότι είναι σαν ένα μαχαίρι. Με το μαχαίρι μπορεί να κόψει ψωμί, μια πολύ χρήσιμη λειτουργία, μπορείς και να σκοτώσεις. Δηλαδή, η χρήση είναι αυτή που κάνει το μέσο καλό ή κακό. Συνεπώς δεν πρέπει να είμαστε τεχνοφοβικοί. Από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι αυτό το μέσο, το διαδίκτυο, έχει γίνει πολλές φορές αντικείμενο κατάχρησης. Στην ιστοσελίδα vodafone.gr / Be Safe Online, στην οποία όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, αλλά και τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και να ενημερωθούν είτε ανά ηλικία είτε ανά θέμα ενδιαφέροντος. Αυτή τη στιγμή, δομημένα εκπαιδευτικά προγράμματα ορθολογικής χρήσης του μέσου δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από κανένα εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια και θεωρούμε ότι είναι αναγκαιότητα. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει ένα δομημένο πρόγραμμα και οι ημερίδες αυτές αποσκοπούν ακριβώς σε αυτό, στο να καλυφθεί το τεχνολογικό χάσμα μεταξύ των νέων γενεών αλλά και των παλαιότερων. Το Be Safe Online και η πραγματοποίηση σχετικών ημερίδων εντάσσονται στο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης της Vodafone.